Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη, 26 Απριλίου του 2023. Τελειώνει και ο Απρίλιος μήνας. Θα έλεγα ότι είναι ένας καλός μήνας για τους Έλληνες αγρότες. Είχε καλές βροχές, από ό,τι μου ειδοποιούν πάνω από την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Τα σπαρτά είναι καλά και για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους έχει καλές βοσκές. Ο υδροφόρος ορίζοντας εμπλουτίζεται, άρα είναι ένας καλός Απρίλιος. Ας ελπίσουμε να έχουμε καλό Μάη, ειδικά εμείς εκεί πάνω που έχουμε ανθοφορία για τις ελιές εννοώ, να έχουμε έναν καλό Μάη, να πάει καλά η ανθοφορία για να έχουμε καλή παραγωγή για ελιές, χαλκιδική, θάσος, καβάλα, σέρες. Είναι νομή που, εκτός από την Νότια Ελλάδα, που είναι δεδομένα όλα αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή με το θέμα του Σουδάν. Φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται. Έκαναν αυτή την εκεχηρία 72 ωρών πιο πολύ μετά από πιέσεις των δυτικών παραγόντων για να φύγει ο κόσμος, οι ξένοι να φύγουν από τη χώρα. Έχουν ανοίξει διάδρομοι από ό,τι είδα, σχετικά ασφαλείς διάδρομοι, οδικοί που οδηγούν στις ακτές της Ερυθράς θάλασσας και από εκεί με καράβια απομακρύνονται αρκετοί. Η Σαουδική Αραβία έχει κάνει τέτοιες επιχειρήσεις. Οδικώς είδα ότι αποχώρησαν και οι Τούρκοι, πήγαν στην Αιθιοπία και από την Αιθιοπία με αεροπλάνο είδα ότι πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά εμάς, η Ελλάδα δεν έκανε κάποια επιχείρηση δικιά της. Έστειλε στο Τζιμπουτί και στην Νότιο Αίγυπτο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Πήγε εκεί νομίζω και ο κύριος Χαρδαλιάς. Πήγαν και κάποιοι δικοί μας καταδρομής του ειδικού τμήματος αλεξιπτοδιστών. Και οι Έλληνες έρχονται εδώ, αλλά υπάρχει, βλέπω στο διαδίκτυο και είναι και δική μου άποψη κατά κάποιο τρόπο, ένα ερωτηματικό, γιατί η Ελλάδα δεν ανέλαβε πρωτοβουλία να απεγκλωβίσει η ίδια με δική της επιχείρηση τους ανθρώπους και γινόμαστε, παρακαλάμε τον ένα και τον άλλον, είτε εμείς είτε οι ίδιοι Έλληνες που είναι εκεί, παρακαλάνε τους ξένους, τους Ευρωπαίους να διασωθούν. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν δίνουμε εικόνα σοβαρής χώρας με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα μας υπολογίζει πλέον κανένας, εάν δεν δείξουμε κάποιες τιμές του και με κάποιο κόστος, ότι έχουμε τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού κράτους που σέβεται τους πολίτες του, είτε κατοικούν στην Ελλάδα είτε κατοικούν στο εξωτερικό, ότι κάνει τα πάντα για να τους απεγκλωβίσει, να τους διασώσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης είχα μια άλλη πληροφορία ότι στην Αντίσα Μπέμπα, στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, η ελληνική κοινότητα έχει μια τεράστια περιουσία. Αρκεί να πω ότι ένας συμμαθητής μου στην Ευελπίδα, ο Θοδωρής ο Πανάς, ο αδερφός του είναι ο Πανάς, ο οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έβγαλε το γυμνάσιο της, ελληνικό γυμνάσιο του Αντίς Αμπέμπα. Με εκπληκτικές σπουδές. Θυμάμαι τι ήξερε ο άνθρωπος και στα θέματα ιστορία, αρχαία, στην ελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά. Και κάποιοι με ειδοποίησαν ότι κινδύνευε να χαθεί η περιουσία. Έχουμε εκεί πρεσβεία φυσικά. Σήμερα πήρα ένα μήνυμα ότι τελικώς έγινε παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο σε στελέχη της κυβέρνησης της Αιθιοπίας και θα σωθεί μάλλον η περιουσία. Ας ελπίσουμε το Υπουργείο Εξωτερικών και ο εκεί πρέσβης να προσπαθήσουν να σώσουν την περιουσία αυτής της ιστορικής ελληνικής κοινότητας που αποτέλεσε και αυτή θύμα του ανταγωνισμού του ψυχρού πολέμου Ρωσίας-ΝΑΤΟ-Αμερικής και την πλήρωσαν εγκαθίδρυσαν εκεί οι Ρώσοι ένα φιλοσοβιετικό καθεστώς και την πλήρωσαν έτσι οι Έλληνες, που είχε ισχυρότατη ελληνική παρουσία στην Αιθιοπία, επαναλαμβάνω. Τώρα, όσον αφορά την τελευταία μεγάλη επιχείρηση που έκαναν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, απομάκρυναν από το Σουδάν 490 πολίτες, από τους οποίους 170 μόνο είναι Γερμανοί. Όλοι οι άλλοι ήταν ξένοι. Μεταξύ των υπολείπων βρίσκονται πολίτες από 30 χώρες και Έλληνες, ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της Γερμανίας, επισημένοντας ότι θα πραγματοποιηθεί η έκτη και τελευταία πτήση
της πολεμικής αεροπορίας της Γερμανίας για τον αμπεγκλωβισμό πολιτών από την Αφρικανική χώρα. Έκανε 5 και θα κάνει και 6. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να κάνει 1, 2. Πώς το κατάφεραν οι Γερμανοί δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εφόσον άλλες χώρες διασφαλίσουν την εναέρια κυκλοφορία, δεν σχεδιάζονται άλλες γερμανικές πτήσεις απεγκλωβισμό από την περιοχή. Οι εναπομείναντες στο Σουδάν Γερμανοί, οι οποίες τώρα δεν κατάφεραν να φτάσουν στο αεροδρόμιο, θα μεταφερθούν τις επόμενες ημέρες με πτήσεις απεγκλωβισμού των διεθνών εταίρων μας. Ανέφεραν τα δύο υπουργεία, εξωτερικών και άμυνας. Λοιπόν, μετέφεραν, είπαμε, και Έλληνες, τους ευχαριστούμε, αλλά το ερωτηματικό παραμένει. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό, για το ίδιο θέμα είμαστε, ένα πολύ σημαντικό άρθρο στην Deutsche Welle για τη Wagner. Και λέει ότι η Wagner τελικώς είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Είδαμε και μια δήλωση του κυρίου Λαυρόφ που είπε η Wagner είναι ιδιωτική εταιρεία και έχει δικαίωμα να συνάπτει συμβόλαια με χώρες στην Αφρική, μεταξύ αυτών και η χώρα του Σουδάν, και η κυβέρνηση του Σουδάν. Δεν καταλαβαίνω, λέει, πού είναι το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι ένας νέος τρόπος άσκησης επιρροής. Δηλαδή, μια εταιρεία, η Wagner είναι μια εταιρεία που δεν περιορίζεται μόνο στον μισθοφορικό στρατό. Έχει και άλλες δραστηριότητες, όπως μεγάλες εκμετάλλευση ορυχείων, χρυσού, διαμαντιού, και έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους σε ολόκληρη την Αφρική. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, για να δούμε. Στην αρχή η παρουσία τους είναι απλώς μια φήμη. Αργότερα γίνεται ένα κοινό μυστικό. Χιλιάδες μισθοφόροι από τη ρωσική ομάδα Wagner δραστηριοποιούνται σε αρκετές αφρικανικές χώρες. Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μια χώρα με 5,5 εκατομμύρια κατοίκους περίκλειστη στο κέντρο της Αφρικής, για παράδειγμα, σύμφωνα με τον εκεί Ρώσο πρεσβευτή, 1.890 Ρώσοι εκπαιδευτές υποστήριξαν τα κυβερνητικά στρατεύματα στον εμφύλιο πόλεμο και έσωσαν την κατάσταση. Έως και 1.200 μισθοφόροι της Wagner λέγεται ότι πολεμούν στο πλευρό του Χαφτάρ. Σύμφωνα με παρατηρητές, η φιλορωσική και αντιδυτική στρατιωτική χούντα στο Μάλι, εκεί την πάτησαν οι Γάλλοι, έχει επίσης φέρει στη χώρα εκατοντάδες μαχητές της ομάδας Wagner, οι οποίοι μάλιστα κατηγορούνται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με την πάροδο του χρόνου, η ομάδα Wagner αναπτύχθηκε πέρα από τις ιδιωτικές στρατιωτικές υπηρεσίες σε ένα δίκτυο σχέσεων με εταιρείες σε διάφορες αφρικανικές χώρες, δήλωσε ο αναλυτής Ιούλιαν Ραντ Μέιερ από το Δίκτυο της Κοινωνίας Πολιτών Παγκόσμια Πρωτοβουλία κατά του Διεθνούς Οργανισμένου Εγκλήματος στην Deutsche Welle, στο περιθώριο της διάσκεψης ασφάλειας του Μονάχου. Λειτουργούν σε αυτήν την γκρίζα ζώνη μεταξύ περισσότερο ή λιγότερο παράνομων δραστηριοτήτων και καλύπτουν καλά ολόκληρη περιοχή, είπε. Ιδιαίτερα στο Σουδάν, οι μισθοφόροι της ομάδας Wagner είναι εδώ και πολλά χρόνια εκεί και είναι και πολλοί. Ακόμη και στη διάρκεια της διακυβέρνησης από τον Ομάρ Αλ Μπασίρ, ο προηγούμενος δικτάτορας για 30 χρόνια, οι άδειες για τα ορυχεία χρυσού πήγαιναν στη ρωσική εταιρεία M-Invest, η οποία φέρεται να ελέγχεται από τον ολιγάρχη και αφεντικό της ομάδας Wagner, Γευγένη Πριγκόζιν. Έτσι, οι άνθρωποι της ομάδας Wagner ανέλαβαν την αποστολή να διασφαλίσουν τις δραστηριότητες της εταιρείας στα ορυχεία χρυσού. Το 2017, πάλι ο Αλ Μπασίρ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν συναντήθηκαν στο Σότσι για να προαγγείλουν μια νέα φάση συνεργασίας. Ο Μπασίρ υποσχέθηκε στον Πούτιν ότι το Σουδάν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τη Ρωσία ως χώρα κλειδί στην Αφρική. Σε αντάλλαγμα, εξασφάλισε στρατιωτική υποστήριξη, η οποία όμως δεν τον βοήθησε να χάσει την εξουσία το 2019. Λένε ότι εκεί συμφωνήθηκε να δώσουν και ένα λιμάνι στην Ρωσία, στην Ερυθρά Θάλασσα, τότε στη συνάντηση αυτή, κάτι που δεν έγινε, δεν υλοποιήθηκε. Παρόλο που το Σουδάν κάθε τόσο προσπαθεί να επιστρέψει σε μια συνταγματική τάξη, οι μισθοφόροι παραμένουν στη χώρα και έχουν αυξήσει ακόμα περισσότερο την επιρροή τους στον Σουδανικό στρατό. Η συμφωνία ήταν ότι η στρατιωτική κυβέρνηση διατηρεί τον έλεγχο του Σουδάν υπό οποιασδήποτε συνθήκες, λαμβάνει ενεργή υποστήριξη από τους Ρώσους μισθοφόρους, ενώ το Κρεμλίνο έχει πρόσβαση σε άλλα κερδοφόρα ορυχεία χρυσού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι παρατηρητές λένε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη διασφάλιση στις πολύτιμες πρώτες ύλες του Σουδάν. Εκτός από το χρυσό,
Το Σουδάν διαθέτει κοιτάσματα μαγκανίου και πυρητίου. Επίσης διαθέτει κοιτάσματα ουρανίου, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Ρωσία, αφού θέλει να τα χρησιμοποιήσει η Ρωσία για να καλύψει την ενεργειακή πείνα χωρών της Αφρικής, πιθανόν με κατασκευή κάποιου πυρηνικού εργοστασίου. Ο αναλυτής Ιούλιαν Ραντ Μέιερ βλέπει την ομάδα Βάγνερ ως όργανο του Κρεμλίνου για την αυξανόμενη οικονομική και στρατιωτική επιρροή του στην Αφρική. Το Σουδάν είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα. Με τους συναδέλφους του δημοσίευσε πρόσφατα μία έκθεση για τη συνολική δραστηριότητα της ομάδας Βάγνερ στην Αφρική. Είναι ο σημαντικότερος ρωσικός παράγοντας στην Αφρική σήμερα και οι δραστηριότητες της Βάγνερ ασκούν κακή επιρροή στην Ήπειρο. Γιατί υπάρχει καλή και κακή επιρροή. Τα κράτη να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Αυτά είναι παραμύθια τώρα. Η Ρωσία, δηλαδή η επιρροή που ασκούσαν οι αποικιοκρατικές ήταν καλή. Χώρες. Κάθε χώρα προσπαθεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Η Ρωσία αγωνίζεται για μεγαλύτερη επιρροή στην Αφρική. Η ομάδα Βάγνερ είναι εξίσου χρήσιμη, όσο και οι επισκέψεις του Υπουργού Εξωτερικών Λαυρόφ. Έτσι, που κάνει κάποιες δωρεές. Σημαντικό είναι ότι στην ψηφοφορία για την εισβολή στον ΟΗΕ είχε 15 αποχές από αφρικανικές χώρες, που σημαίνει ότι κάνουν δουλειά και η Βάγνερ και ο Λαυρόφ, ενώ η Αριθρέα και το Μαλί τάχθηκαν στο πλευρό της Ρωσίας και απέρριψαν το σχέδιο ψηφίσματος. Λοιπόν, αυτά είναι ένα σημαντικό θέμα νομίζω. Είναι και ένας καινούριος τρόπος να ασκεί πολιτική μια χώρα και το είχε δοκιμάσει και η Αμερική με την Blackwater νομίζω. Είχε μια αντίστοιχη, μετά εκείνη κάτι έγινε. Τέλος πάντων, η Τουρκία έχει τη δικιά της τη Σαντάτ. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Έφυγε το Σουδάν, έφυγε η επιρροή που ασκεί η Ρωσία στην Αφρική μέσω της Βάγνερ, ο ρόλος της Βάγνερ, και πάμε στην Ουκρανία. Είχαμε πει προκαιρού ότι, το είχα πει εγώ δηλαδή και ως προσωπική άποψη, μάλιστα κάποιοι έκαναν και κριτική, ότι το να καθίσεις να θυσιαστείς στον Μπαχμούτ, αυτό έχει νόημα μόνο αν εξυπηρετούνται ύψιστοι εθνικοί στόχοι, δηλαδή να ξοδέψεις εκεί, να λέω σε εισαγωγικά, 10.000, 15.000 στρατιώτες, τόσοι λένε ότι πέθαναν, αλλά ξοδεύοντας ή τέλος πάντων θυσιάζοντας, να πω τη σωστή λέξη, παίρνω πίσω την ξοδέψεις, θυσιάζοντας 15.000 στρατιώτες, κερδίζεις, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο ζήτημα. Και φυσικά αυτό δεν ήταν απόφαση των στρατιωτικών, ήταν απόφαση των πολιτικών. Εγώ λοιπόν θεώρησα τότε ότι κακώς κάθονται και θα μπορούσαν να υποχωρήσουν, να αμυνθούν κάπου ή να οργανώσουν κάπου καλύτερα την άμυνά τους, έτσι ούτως ώστε και πιο αποτελεσματική να είναι η άμυνα και να μην έχουν και απώλειες. Τότε κάποιοι είπαν με αυτή τη λογική δεν θα πολεμούσαμε ποτέ, γιατί τι να πολεμούσαμε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και από το Μεσολόγιο κάναμε έξοδο. Τι ήτανε, ήταν πραξιδηλίας ή έξοδος. Ήταν μια απόφαση πολιτική και επιχειρησιακή, γιατί εκείνη τη στιγμή η άμυνα δεν ήταν άλλο δυνατόν να γίνει. Δεν το καταλαβαίνω. Ελάτε τώρα να δείτε τι λέει ένας ανώτατος αξιωματικός, ο οποίος μάλιστα διετέλεσε και βοηθός Γενικού Γραμματέα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας και ήταν και υποδιοικητής των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας. Κριτική στις αποφάσεις του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι αλλά και της στρατιωτικής ηγεσίας για την υπεράσπιση του Μπαχμούτ ασκούν ολοένα και περισσότεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι, αναφέροντας ότι ο στρατός πληρώνει τεράστιο τίμημα με βαριές απώλειες, καθώς δεν έχει γίνει γνωστή προετοιμασία για την άμυνά της. Δεν είχα προετοιμαστεί σωστά δηλαδή. Πληρώνουμε τεράστιο τίμημα στον Μπαχμούτ. Είναι τα λόγια του στρατηγού Σεργέη Κρίβονος. Θα δούμε ποιος είναι αυτός. Πληρώνουμε τεράστιο τμήμα στον Μπαχμούτ. Το θέμα είναι ότι ορισμένοι διοικητές έχουν κάνει λάθη και δεν προετοίμασαν την πόλη για σωστή άμυνα. Όχι μόνο θα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί οι οδοί που οδηγούν στον Μπαχμούτ, αλλά η ίδια πόλη θα έπρεπε να είναι έτοιμη να αμυνθεί. Αυτό δεν έγινε σωστά. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε βαριές απώλειες. Ανέφερε σε συνέντευξή του ο Σεργέη Κρίβονος, πρώην αναπληρωτής διοικητής των ειδικών δυνάμεων και αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της χώρας.
Ο Κρύβωνος υποστήριξε ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έπρεπε να είχαν αποχωρήσει από τον Μπαχμούτ ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, κάτι που νομίζω τότε έκανα και εγώ την κριτική, έτσι, είπα την άποψή μου. Κάτι που άλλωστε επισήμαναν και οι Αμερικάνοι, αλλά εναντιώθηκε κατηγορηματικά ο Ζελένσκι, ο οποίος μέχρι πρόσφατα υποστήριζε ότι αν το Κίεβο εγκατέλειπε τον Μπαχμούτ, τότε θα κινδύνευε να χάσει και άλλα εδάφη. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Ότι τον Μπαχμούτ καθυστερεί εκεί τις ρωσικές δυνάμεις και ότι αν πέσει τον Μπαχμούτ, πιθανόν να χάσουν και άλλα εδάφη. Σε αυτό έχει δίκιο. Εάν έγινε γι' αυτό, σωστά. Προετοίμασε όμως τις άλλες, όλους αυτούς τους 7-8 μήνες που διαρκεί η πολιορκία, τις άλλες περιοχές σωστά με την οργάνωση του εδάφους, ούτως ώστε να μην καταλάβουν άλλα εδάφη. Γιατί αν δεν τις προετοίμασε και αν μετά την πτώση του Μπαχμούτ, αν γίνει, αν καταλάβουν οι Ρώσοι και άλλα εδάφη, τότε πού πήγαν, γιατί θυσιάστηκαν οι 15.000, επειδή τα πήραν 7-8 μήνες αργότερα τα εδάφη αυτά. Λοιπόν, τώρα υπάρχει πάλι το FBI, έχει ειδική ομάδα που συλλέγει στοιχεία με διάφορους τρόπους, δεν αφορούν την εκπομπή μας αυτά, συλλέγει στοιχεία με διάφορους τρόπους, με γεωεντοπισμό, με υποκλοπές, με DNA που παίρνουν από τα πεδία των μαχών για εγκλήματα πολέμου, τα οποία αυτά σε συνεργασία με υπηρεσίες της Ουκρανίας, αυτά θα ταξινομηθούν, θα αξιολογηθούν, θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ. Από εκεί και μετά θα γίνει η χρήση που προβλέπεται να γίνει. Τι προβλέπεται για τα εγκλήματα πολέμου? Πάντως είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό, γι' αυτό το αναφέραμε. Να πάμε επίσης ότι 2 Σουχόι 27, και αυτά πρέπει να είναι του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, του στόλου της Βαλτικής θάλασσας. 2 Σουχόι 27 και ένα Ιλιούσιν 20 που είναι ηλεκτρονικών υποκλοπών και παρατήρησης αεροσκάφος, κάτι σαν ένα αέρια ραντάρ. Αυτά έκαναν πτήσεις στο χώρο της Βαλτικής και αναχαιτίστηκαν από Eurofighter γερμανικά και βρετανικά. Σημειωτέων ότι οι τρεις χώρες της Βαλτικής δεν έχουν δική τους πολεμική αεροπορία. Και από τότε που μπήκαν στο ΝΑΤΟ, έχει αναλάβει το ΝΑΤΟ την προστασία του εναέριου χώρου τους. Εναλλάσσονται η Γερμανία με την Βρετανία. Μέχρι πρόσφατα ήταν η Γερμανία, ανέλαβε τη διοίκηση η Βρετανία, αλλά από κοινού αναχέτησαν αυτά τα δύο αεροσκάφη. Με Eurofighter, όπως είπαμε. Στις αρχές του Απριλίου, έπειτα από 8 μήνες, ο γερμανικός στρατός παρέδωσε την εναλλασσόμενη διοίκηση της αποστολής αυτής στο Βρετανικό. Πάντως η Λουντβάφε, η γερμανική πολεμική αεροπορία, θα συνεχίσει να προσφέρει υποστήριξη στη ΡΑΦ από τούδε και στο εξής. Απλά άλλαξε η διοίκηση. Αυτά πετούσαν στον διεθνή εναέριο χώρο, λέει τα ρωσικά. Απλά είχαν κλείσει τα συστήματα εντοπισμού τους και γι' αυτό και. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι υπάρχουν ειδικός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, με κύριο αντικείμενο την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Πάμε δηλαδή στον ψυχρό πόλεμο. Να σημειωτώ ότι η Αμερική έχει δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα να πάρει από τη Ρωσία για αντικείμενο ανταλλαγής. Είναι ο Εβάν Γκερσκόβιτς, είναι ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, και ο Πολ Γουίλαν, ο πεζοναύτης, και οι δυο έχουν συλληφθεί και έχουν καταδικαστεί για κατασκοπία. Από την πλευρά τους οι Ρώσοι δεν ξέρω τι θα ζητήσουν από τους Αμερικανούς. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, και να κλείσουμε με τα θέματα της Ουκρανίας. Ο Πριγκόζιν, ο ιδιοκτήτης της Βάγνερ που προαναφέραμε, έκανε πάλι δηλώσεις, είπε ότι περιμένουμε την αντεπίθεση, ότι θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε, όμως έριξε και πάλι τα καρφάκια του στο Υπουργείο Άμυνας. Δεν μας δίνουν, λέει, τα πυρομαχικά που θέλουμε για να τελειώνουμε. Ελέγχουμε το 90% του Μπαχμούτ, είπε, αν μας δώσουν τα πυρομαχικά και την υποστήριξη που θέλουμε, θα τελειώσουμε και θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την αντεπίθεση. Φαίνεται πάντως ότι ο Πριγκόζιν φοβάται την αντεπίθεση περισσότερο από την κανονική στρατιωτική ηγεσία. Αυτά λοιπόν έχουμε και για την
Ουκρανία. Ο Λαυρόβ βρίσκεται στην, όπως είναι γνωστό, στη Νέα Υόρκη. Προεδρεύει στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είδα χθες ότι το Ισραήλ αποχώρησε από τη Σύνοδο, κάτι, δεν κατάλαβα γιατί, τώρα κάπου το είδα στο Twitter. Εν πάση περιπτώσει εκεί έκανε μια σειρά από δηλώσεις και έχει μέσα σημαντικές επισημάνσεις, τις αναφέρομαι, προσέξτε, για να δούμε ποιες είναι οι εκτιμήσεις, ποια είναι η ανάλυση της Ρωσίας για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Πρέπει να ξέρουμε, γιατί οδηγούμαστε πλέον σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Να δούμε τι σκέφτεται η άλλη πλευρά. Ο Λαυρόβ υποστήριξε ότι έχει καταστήσει σαφείς τους στόχους της για το τι θέλει να πράξει στην Ουκρανία η Ρωσία και κάλεσε τη Δύση να πει και αυτή τι θέλει. Εμείς, λέει, τι θέλουμε? Να μην μπει στο ΝΑΤΟ και να είναι αποστατικοποιημένη. Εσείς τι θέλετε? Έχει εμφανιστεί αυτή η αστεία θεωρία που λέει, ας διασφαλίσουμε εμείς οι Δυτικοί την επιτυχημένη αντεπίθεση της Ουκρανίας και μετά θα ζητήσουμε από την Ουκρανία του Ζελένσκι να αρχίσουν συνομιλίες με τη Ρωσία. Αυτή είναι μια σχιζοφρενική λογική, λέει ο Λαυρόβ. Δεν θέλουμε καμία απειλή για την ασφάλειά μας από το ουκρανικό έδαφος και αυτές οι απειλές συζορεύονται εκεί εδώ και χρόνια, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 2014, είπε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε εάν είναι εφικτή η επίτευξη ειρήνης, υποστήριξε ότι εγώ, λέει, δεν πληρώνομαι και δεν είμαι εδώ για να εκφράζω ελπίδες και προσδοκίες. Δηλαδή είπε, έλα ρε. Δηλαδή είπε ότι δεν βλέπω στον ορίζοντα ειρήνη. Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς των Δυτικών ότι αν η Ουκρανία ιτηθεί, τότε θα ήταν αδύνατο να αποφευθεί ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Λαυρόβ έκανε λόγο για μία παράλογη και ανεύθυνη στάση. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Ελπίζω γενικά ότι αυτοί που κάνουν αυτές τις δηλώσεις να είναι ψύχρεμοι και να ενεργούν υπεύθυνα, είπε ο Λαυρόβ. Όσον αφορά τη συμφωνία για τα σιτηρά, είπε ότι εάν δεν επιτρέψουν την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων και λιπασμάτων από τη Ρωσία, εμείς θα σταματήσουμε, θα αποσυρθούμε από τη συμφωνία για τα σιτηρά. Υπάρχει μια επιστολή του Γκουτιέρες στο Λαυρόβ για αυτό το θέμα. Είπε ότι μόλις πάρει ο παραλήπτης την επιστολή θα απαντήσει στον Γκουτιέρες. Τώρα, έστρεψε τα βέλη του και στη Βρετανία. Ξέρετε, εκεί η Βρετανία παίζει ρόλο σημαντικό στον Εύξεινο Πόντο, στην περιοχή ενδιαφέροντος της Ρωσίας, και απίφθινε σαφείς προειδοποιήσεις στη Μεγάλη Βρετανία για την απόφασή της να προμηθεύσει την Ουκρανία βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου. Είναι τα διατριτικά βλήματα, αντιαρματικά διατριτικά βλήματα που θα ρίχνουν τα Challenger. Είπε ότι παρότι δεν είναι απαγορευμένα αυτά τα όπλα, υπάρχουν ντοκουμέντα από τη χρήση τους στη Ιουγκοσλαβία ότι προκάλεσαν καρκίνους και είναι επικίνδυνα για την υγεία. Είπε ότι αυτό θα αυξήσει την ένταση. Επίσης έκανε αναφορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έδειξε τη δυσφορία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται στην ουσία σε ένα ΝΑΤΟ, υπερεξοπλίζεται, γίνεται ένα δεύτερο ΝΑΤΟ στην περιοχή. Λοιπόν, αναφερόμενος στην επικείμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Λαυρόβ τόνισε ότι η ένταξη αυτή δεν αφορά την εκπλήρωση κάποιων κριτηρίων, αλλά είναι ένα ξεκάθαρο γεωπολιτικό παιχνίδι αρπαγής όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διπλασιάζει τις στρατιωτικές δυνάμεις και μετατρέπεται σε μια επιθετική οντότητα που αποσκοπεί στον περιορισμό της Ρωσίας. Τέλος πάντων, για τις κυρώσεις λέει ότι οι κυρώσεις είναι πρωτοφανείς αυτές που επιβάλλονται στην Ρωσία και ότι δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί αυτή όλη η προσπάθεια να καθυστερεί τη δημιουργία του πολυπολικού κόσμου. Είπε όμως ότι ο πολυπολικός κόσμος είναι είδε υποσχηματισμών και ό,τι προσπάθειες και να κάνουν να αποτρέψουν την μετάβαση του παγκοσμίου συστήματος του διπολικού ή του μονοπολικού σε ένα πολυπολικό δεν θα αποτύχουν. Ήδη έχουμε πάρει, λέει, έχει πάρει το δρόμο του αυτή η ιστορία. Και τόνισε ότι υπάρχει μια
διαδικασία αποδολαριοποίησης, η οποία αυτή πλήττει και την παγκόσμια κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά σημαντικές ήταν οι επισημάνσεις του, μηνύματα έδωσε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, έχουμε σύνοδο κορυφής των BRICS, δηλαδή των χωρών που έχουν κάνει αυτή την οικονομική ένωση, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική. Έχουμε λοιπόν σύνοδο στην Πρετόρια, στην νότια, προεδρεύουσα χώρα δηλαδή, είναι η Αφρική. Εκεί λοιπόν επισκέφθηκε την Νότια Αφρική ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ο Νιίστο, επίσημη επίσκεψη έκανε, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, συζήτησαν και αυτό το θέμα, ο οποίος μετά έκανε δηλώσεις. Ποιο θέμα? Το θέμα της σύλληψης του Πούτιν σε περίπτωση που επισκεφτεί την Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική είναι μέλος στο Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, έχει υπογράψει αυτό το πρωτόκολλο της Ρώμης, με βάση το οποίο είναι υποχρεωμένη ως χώρα που ανήκει, που είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, να συλλάβει, να εκτελέσει το ένταλμα που εκδόθηκε πριν από μερικές εβδομάδες εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν για απαγωγή παιδιών. Αυτή είναι η κατηγορία. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα προηγούμενο, ο Μπασίρ, αυτός ο δικτάτορας του Σουδάν, κατηγορήθηκε και αυτός για εγκλήματα για το Νταρφούρ. Είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ο Ερντογάν τον έγραψε εκεί που ξέρετε και είχε συναντηθεί μαζί του. Είχε επισκεφθεί και την Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική είχε βγει προσωρινά από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό λέει ότι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας είπε ότι δεν είναι δυνατόν να διαβάσω ακριβώς. Λέει λοιπόν, να διαβάσω τι ακριβώς λέει. Η Νότιος Αφρική έχει ήδη θελήσει να αποχωρήσει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του 2016 μετά την επίσκεψη του πρώην Προέδρου του Σουδάν, Ομάρ Αλ Μπασίρ. Η Πρετόρια είχε αρνηθεί τότε να τον συλλάβει, μολονότι είχε επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τότε το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιου Αφρικής θεώρησε ότι η αποχώρηση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι αντισυνταγματική και η χώρα συνέχισε να τηρεί τους όρους του καταστατικού της Ρώμης. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική για τις χώρες που έχουν υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η δημοκρατία της Νότιου Αφρικής. Ένας από τους τρόπους για την Νότια Αφρική, εάν δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, είναι η άμεση αποχώρηση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, απαιτείται απόφαση του Κοινοβουλίου της χώρας, στο οποίο την πλειοψηφία έχει το κυβερνών κόμμα Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, είναι του Μαντέλα. Η προκαταρκτική συζήτηση γι' αυτό έγινε το Σαββατοκύριακο και η πλειοψηφία των μελών του κόμματος θεωρεί την αποχώρηση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λογική απόφαση. Και σύμφωνα με νοτιοαφρικανούς παρατηρητές δεν θα υπάρχει κάποια έκκληση. Δηλαδή αν βάλουν διαδικασία να φύγουν θα είναι θετική. Η Νότιος Αφρική δεν έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή, δηλώνοντας ότι θα ήθελε να τηρήσει ουδέτερη στάση. Τώρα, όσον αφορά την επίσκεψη του Πούτιν, έχουμε επίσημες δηλώσεις από το Κρεμλίνο που λένε δεν έχει αποφασιστεί κάτι αν θα επισκεφθεί ή όχι και λένε ότι η τελική απόφαση για το αν θα δώσει το παρόν ή όχι θα την πάρει λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής. Άρα, η σύνοδος κορυφής είναι τον Αύγουστο. Η δήλωση για το δεν έχει αποφασιστεί ακόμα έγινε το Μάρτιο. Λοιπόν, αυτά και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η Κίνα. Η Ταϊβάν έχει αποφασίσει να κάνει άσκηση, θα έλεγα μία αντιάσκηση για την άσκηση περικύκλωσης που έκανε η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι πεζοναύτες, οι αμφίβιες δυνάμεις της Κίνας που έκαναν ως απάντηση στη συνάντηση
της Προέδρου της Ταϊβάν με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε είδαμε, αυτό έγινε πριν από λίγες εβδομάδες, ότι δεκάδες αεροσκάφη και δεκάδες πολεμικά πλοία περικύκλωσαν την Ταϊβάν. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα έκαναν και σε κάποιες περιοχές και απαγόρευση διέλευσης εμπορικών πλοίων, ήθελαν να δώσουν ένα μήνυμα. Ακριβώς λοιπόν με βάση την απειλή που διαγράφηκε, που αποτυπώθηκε στις υπηρεσίες της Ταϊβάν από εκείνη την άσκηση, τώρα έχουν σχεδιάσει να κάνουν μια άσκηση τον προσεχή Ιούλιο. Θα ξεκινήσει αυτή η άσκηση να γίνεται πρώτα σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχεδιασμού δηλαδή, και στη συνέχεια θα γίνει κανονική άσκηση με πραγματικά πυρά, με συμμετοχή στρατού, ναυτικού και αεροπορίας, για να με κύριο στόχο να ασκηθούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν για αντιμετώπιση μιας πιθανής επιχείρησης περικύκλωσης, ακόμα και κατάληψης του νησιού από την Κίνα. Τώρα, όσον αφορά τον αποκλεισμό της Κίνας, ενώ βλέπουμε ότι η Βρετανία είναι μια χώρα με παγκόσμια, η πολιτική της είναι παγκόσμια, ήταν η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο πριν παραδώσει τη σκυτάλη τουλάχιστον στις θαλάσσιες ζώνες, πριν παραδώσει τη σκυτάλη στις ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάντως έχει μια παγκόσμια πολιτική. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Βρετανίας-Κίνας, αυτές δοκιμάστηκαν με το Χονγκ Κονγκ. Το Χονγκ Κονγκ ήταν βρετανικό έδαφος, όπως θεωρούνται και οι βάσεις στην Κύπρο, αλλά τελικά η Κίνα κατόρθωσε και με ένα μεταβατικό στάδιο και σήμερα το Χονγκ Κονγκ είναι έδαφος της Κίνας. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν της Βρετανίας, James Cleverly, θα μιλήσει απόψε για το θέμα της Κίνας. Διέρευσαν κάποια βασικά τμήματα της ομιλίας του και τι λέει. Θα ήταν προδοσία των εθνικών μας συμφερόντων και μια ηθελημένη αδυναμία κατανόησης του σύγχρονου κόσμου σε περίπτωση που αποφασίσουμε να κινηθούμε προς απομόνωση της Κίνας. Βαριές κουβέντες. Δηλαδή από τη μία πλευρά έχουμε την Αμερική να ακολουθεί μια άλλη πολιτική, η Βρετανία, που συνήθως αυτές είναι δίδυμες οι πολιτικές, Ουάσιγκτον και Βρετανίας, εδώ βλέπουμε ότι αφίστανται. Η απομόνωση της Κίνας και η αντιμετώπιση της μόνο ως απειλής θα ήταν λάθος, αναμένεται να πει σήμερα στην ομιλία του ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών James Cleverly, υιοθετώντας συμφιλειωτικό τόνο παρά τις εντάσεις ανάμεσα στο Λονδίνο και το Πεκίνο. Θα ήταν απλό και εύκολο, ίσως ακόμη και ικανοποιητικό, για εμένα να κηρύξω έναν νέο ψυχρό πόλεμο και να πω ότι σκοπός μας είναι να απομονώσουμε την Κίνα. Αλλά αυτό θα ήταν λάθος, αναμένεται να πει ο Cleverly, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας που αναμένεται να εκφωνήσει απόψε στο Λονδίνο, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας. Θα ήταν προδοσία των εθνικών μας συμφερόντων και μια ηθελημένη αδυναμία κατανόησης του σύγχρονου κόσμου, είπε με βάση τη διαρροή. Οι σχέσεις ανάμεσα στο Λονδίνο και στο Πεκίνο είναι πολύ τεταμένες εδώ και πολλά χρόνια, ιδιαίτερα στο θέμα του Χονγκ Κονγκ, βρετανικού εδάφους που επέστρεψε στην κυριαρχία της Κίνας το 1997, ή ακόμα των επαναλαμβανομένων φόβων για στρατιωτική και οικονομική κατασκοπία εκ μέρους της Κίνας. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι το Πεκίνο εξέφρασε κυρίως την αποδοκιμασία του για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον, Λονδίνο και Καμπέρα μέσω της συμμαχίας AUKUS. Πάντως είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Βρετανία, η οποία, εντάξει, τώρα η Αυστραλία είναι μια προέκταση της Βρετανίας στον Ειρηνικό ωκεανό, έτσι, Ειρηνικός είναι εκεί ο ωκεανός. Ναι, Ειρηνικός. Αλλά ξέρουμε ότι η Αυστραλία προχθές μετά από 35 χρόνια τροποποίησε το αμυντικό της δόγμα λόγω της κινέζικης απειλής. Άρα έκαναν το AUKUS Βρετανία, Αμερικανοί και Αυστραλοί. Αυτή όμως η επίθεση φιλίας τώρα δεν μπορώ να την καταλάβω. Πιθανόν κάθονται και μετρούν τις συνέπειες, τις οικονομικές συνέπειες. Ξέρετε, δεν θα αντέξει ο κόσμος άλλους οικονομικούς κλειδονισμούς. Δεν θα τους αντέξει.
Δεν είμαι οικονομολόγος, διαβάζω όμως τι γίνεται παγκοσμίως με τις τράπεζες, με τα επιτόκια, με τον πληθωρισμό. Δεν λέω ότι είναι πανίσχυρη η Κίνα οικονομικά, και αυτή θα υποστεί, θα σαλακωθεί. Αλλά θα καταστραφεί η παγκόσμια οικονομία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι, είπα πριν από λίγο ότι το Υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας ανακοίνωσε μόλις χθες ότι μετά από 35 χρόνια τροποποιεί το αμυντικό δόγμα και είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε την απειλή προτού έρθει στο έδαφος μας. Άρα, τι χρειάζεται γι' αυτό? Βλήματα, κατευθυνόμενα βλήματα μεγάλων βεληνικούς. Και προτού προλάβει να στεγνώσει το μελάνι της τροποποίησης, τι ανακοινώνουν οι Αυστραλοί? Αντί το 2027, το 2025 θα ολοκληρωθεί η παραγωγή δικής τους κατασκευής κατευθυνωμένων βλημάτων και μέχρι τότε θα έχουν αγοράσει και έτοιμα από τη Δύση τέτοια συστήματα. Έχουν ένα ολόκληρο πρόγραμμα λοιπόν παραγωγής είτε εδάφους είτε αντιπλοϊκών πυράβλων είτε πυράβλων κατευθυνωμένων μέσω και μεγάλων βεληνικούς. Για να δούμε τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Λοιπόν, τη Δευτέρα η κυβέρνηση των εργατικών ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε τις συστάσεις που διατυπώνονται σε μια αμυντική αναθεώρηση, την είπαμε, στην οποία αναφέρεται ότι η Κίνα έχει αρχίσει χωρίς διαφάνεια τη μεγαλύτερη ενίσχυση στρατιωτικών δυνάμεων στην οποία έχει προβεί οποιαδήποτε χώρα του κόσμου μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όντως είναι κοσμογονικές οι αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας. Και ότι ο ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων περιέχει δυναμική που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση στην περιφέρεια Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού. Εκεί βρίσκεται η Αυστραλία. Δυτικά ο Ινδικός και βόρεια και ανατολικά ο Ειρηνικός. Το χρονοδιάγραμμα για την εγχώρια παραγωγή τηλεκατευθυνωμένων πυράβλων, που είχε αρχικά οριστεί για το 2027, θα επιταχυνθεί κατά 2 χρόνια με τη διάθεση 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας για το πρόγραμμα. Δήλωσε σε συνεντεύξη του σε μέσα ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μάρλς. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει υπερδιπλασιασμό της αρχικής χρηματοδότησης και διατίθεται από αμυντικά προγράμματα που έχουν ματαιωθεί. Αυτό αλλάζει ριζικά το χρονοδιάγραμμα σε όρους δυνατότητας παραγωγής, δήλωσε ο Μάρλς σε σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη. Άλλο 1,6 δισεκατομμύριο δολάρια θα διατεθούν για την αγορά έτοιμων πυράβλων για πλήγματα μεγάλου βεληνικούς από το εξωτερικό σε διάστημα 2 ετών. Δηλαδή μέχρι το 2025 θα έχουν πάρει και τα ξένα, θα τα έχουν, θα είναι έτοιμο πόλεμα. Η κυβέρνηση βρίσκεται στις συνομιλίες με κατασκευαστές πυράβλων, τη Raytheon και την Lockheed Martin, για να παράγουν τα προϊόντα στην Αυστραλία, να γίνει συμπαραγωγή δηλαδή. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, διεξάγονται συνομιλίες με την Kongsberg, την νορβηγική εταιρεία που κατασκευάζει τον πύραυλο κατά πλοίων αντιπλοϊκούς, που η Αυστραλία έχει ήδη συμφωνήσει να αγοράσει. Ο Πατ Κόνροι, υπουργός αμυντικής βιομηχανίας, δήλωσε ότι η έκθεση συνιστά την απόκτηση του πυράβλου της Kongsberg, που θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κατασκευάζουμε στην Αυστραλία ολόκληρη αυτή την οικογένεια πυράβλων. Η Αυστραλία θα συνεργαστεί πιο στενά με τις ΗΠΑ, ενώ θα προωθήσει τη διπλωματία στην περιοχή για να αποτρέψει τη σύγκρουση και να ενισχύσει τους αμυντικούς συνδεσμούς με την Ινδία, την Ιαπωνία, χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και τα νησιά του Ειρηνικού. Γιατί είπα ότι μας ενδιαφέρει? Τώρα, συγγνώμη, από πού και ως πού η Νορβηγία, μια χώρα με το μισό πληθυσμό από την Ελλάδα, έχει πυράβλους υψηλής τεχνολογίας και δεν έχει η Ελλάδα? Από ποιον απειλείται η Νορβηγία? Από κανέναν. Η Ελλάδα απειλείται. Και αντί να είναι πρωτοπόρος στην αμυντική βιομηχανία, δεδομένου ότι και μυαλά υπάρχουν και υψηλή τεχνολογία υπάρχει στην Ελλάδα, έχουμε καταστεί ουραγός, για να μην πω και περίγελος του κόσμου. Πάρτε δισεκατομμύρια όλοι. Όλοι δισεκατομμύρια για να αγοράζουμε όπλα από τους ξένους. Γιατί? Ξέρετε γιατί? Οι μίζες, δηλαδή πέραν από το ζήτημα της εθνικής άμυνας, υπάρχει και το θέμα της διαφθοράς του πολιτικού συστήματος από αυτά. Τώρα τι να μην σας πω τι λένε, τι λένε και πρώην πολιτικοί.
πώς τα κουβαλούσαν με μαύρες σακούλες, από τη Siemens, από την τάδε, από την τάδε, σε όλα τα κόμματα, σε όλα. Δεν ξέρω κανένα, έτσι, ακούστε. Μετά πώς να έχεις δική σου αμυντική βιομηχανία, πώς θα πληρώνει μίζες μετά ο άλλος. Όταν τα παράγεις εδώ, ποιος θα τις δώσει τις μίζες. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εντάξει, δεν διαφέρει και πολύ από αυτά που λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το Carnegie Europe είναι μια δεξαμενή σκέψης. Οι κύριοι Μαρκ Πιερίνη και Φραντζέσκο Σικάρντι έκαναν μια ανάλυση και λένε το εξής. Εντάξει, άμα βγει ο Ερντογάν, το έργο το ξέρουμε. Θα συνεχιστούν αυτά που μέσα σε άκρας με αυτά που έχουμε δει. Εάν όμως δεν εκλεγεί, παρεμπιπτόντως. Ο Ερντογάν χθες μιλούσε σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή. Με έκανε το λάθος. Κάντε ένα μαγνητοσκόπηση. Ζωντανά, όταν έχεις προβλήματα υγείας, δεν κάνεις ζωντανή και όταν διεκδικείς και προεδρία. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή σταμάτησε. Έγινε ένας χαμός. Μπήκε μέσα νομίζω για 25 λεπτά, μετά ξαναβγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Προς τιμήν του είπε ότι έχω ένα κρύωμα στο στομάχι, τώρα δεν ξέρω διάρρεια είχε, τι είχε. Πάντως αφού το επικέντρωσε στο στομάχι, να θυμηθούμε ότι έχει κάνει εγχείρηση στο παχύεντερο. Έχω διαβάσει τη συνέντευξη που έδωσε ο γιατρός του, ένας δυνατός γιατρός, καρκίνος του παχαίως εντέρου. Αυτή ήταν η φανερή εγχείρηση. Έχει γραφτεί σε τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχει κάνει και μία εγχείρηση στη Γερμανία που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Προεδρία. Τώρα άλλοι λένε ότι ξαναέκανε εγχειρήσεις για αφαιρέσεις. Αυτά όμως δεν μπορούν ούτε να τα... Παραμένουμε στη μία σίγουρη και στη μία μυστική που την έκανε κρυφά, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι αλήθεια. Τώρα, εάν επιδείνωσε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως, δεν έμεινε το θέμα μόνον στην χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη. Σήμερα ήταν να πάει στη Σεβάστια, στη Γιοσγάτη και στο Κρίκαλε. Ναι, και στο Κρίκαλε, σε τρεις νομούς, πρωτεύουσες νομών, σε μια μέρα. Θα έκανε και εκεί κάποια εμφανίσεις με τους οπαδούς του και είπε ότι ακυρώνεται. Να δούμε αν θα πάει κάπου αύριο. Πάντως, αυτό είναι μια παράμετρος που δεν την είχαμε λάβει υπόψη κανένας, έτσι. Ότι τι θα γίνει εάν ο Ερντογάν για οποιοσδήποτε λόγους, ανθρώπινα, δεν λέμε να πάθει τίποτα ο άνθρωπος, πολιτικά μιλάμε, εάν λοιπόν ο Ερντογάν δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο ΑΚΕΠΕ. Αυτό θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή ή μάλλον σε μια άλλη εκπομπή θα κάνουμε μια ειδική αναφορά. Ας πάμε τώρα να δούμε τι εξετάζουν. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι εύστοχες οι επισημάνσεις των Πιερίνη και Σικάρντι. Ξαδέρφια μας είναι από εδώ από την Ιταλία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αν κερδίσει λοιπόν ο Κιλιστάραγλου, η Άγκυρα θα κινηθεί άμεσα για εξομάλυνση της σχέσης με το ΝΑΤΟ. Αλλά ορισμένες από τις... Δεν θα είναι, τα έχουμε πει νομίζω και χθες. Ναι, θα πάει προς το ΝΑΤΟ, αλλά θα μείνουν αγκάθια. Το πρώτο είναι η Συρία, το δεύτερο είναι η Κύπρος. Και η Ρωσία, δεν θα φύγει και από εκεί εύκολα. Η Ρωσία την έχει χειροπόδαρα την Τουρκία πιασμένη και την έχει πιάσει και από τα κάκαλα, έτσι, το ενεργειακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα τα δύο αγκάθια είναι η Συρία και η Κύπρος. Πάμε να δούμε τι λέει παρακάτω λοιπόν. Ότι θα αποκατασταθεί το κράτος δικαίου κατά κάποιο τρόπο, εντάξει μην τρελαινόμαστε τώρα, η Τουρκία θα γίνει δημοκρατική χώρα, άμα γίνει δημοκρατική χώρα θα διαλυθεί, τα είπαμε αυτά. Και ότι με σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιωθούν. Με διαφορά η πιο σημαντική αλλαγή θα αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Εάν όπως έχει προαναγγελθεί από τους 6 και τον Κιλιστάραγλου, νέα τουρκική ηγεσία επανέλθει σε έναν πιο επικοδομητικό ρόλο στο ΝΑΤΟ, διατηρώντας παράλληλα σταθερές οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, οι στρατηγικές επιπτώσεις θα ήταν βαρισίμαντες. Πρώτον, η Τουρκία θα καταβάλει προσπάθειες να εμποδίσει τη Ρωσία να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις σε διάφορους τομείς. Δεύτερον, η Άγκυρα μπορεί να τερματίσει άμεσα το
βέτο που έχει βάλει για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τρίτον, μπορεί να αποφασίσει μία σημαντική στρατιωτική ανάμειξη στις επιχειρήσεις για τον καθησυχασμό των εταίρων της Ανατολικής Πτέρυγας από την Εσθονία ως τη Ρουμανία. Η Τουρκία πουλάει ότι έχει μεγάλο στρατό και μπορεί να διαθέσει στρατό στο ΝΑΤΟ. Τέταρτον, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο απομάκρυνση από το τουρκικό έδαφος των συστοιχειών των S-400 που παραδόθηκαν από τη Ρωσία στην Τουρκία τον Ιούλιο του 19. Πέμπτον, ως συνέπεια της προηγούμενης κίνησης, η Τουρκία μπορεί να συμμετάσχει σε συζητήσεις για την απόκτηση ή και την ανάπτυξη μιας συμβατής με το ΝΑΤΟ αρχιτεκτονικής αντιπυραυλικής άμυνας και να διεκδικήσει την επαναφορά της στο πρόγραμμα των F-35. Για τα Viper δεν συζητάμε, αν τα κάνει όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά όλα είναι ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα. Θα περίμενα να γίνουν από τα δικά μας think tank αυτές οι αναλύσεις και όχι από το Carnegie. Με δεδομένη την ανάμειξη Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, αυτές οι συζητήσεις θα είχαν απτό αντίκτυπο στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Θα άλλαζαν επίσης ριζικά την πολιτική αντίληψη για την Τουρκία, γιατί τώρα την έχουν στη γωνία. Αντίθετα, σε καθεμία από αυτές τις κινήσεις θα αντισταθεί η Ρωσία, ασκώντας πίεση στην Τουρκία μέσω διαφόρων οδών. Δηλαδή μέσω της προμήθειας φυσικού αερίου, μέσω της διαμετακόμισης φυσικού αερίου, μέσω της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού, τουριστική κίνηση, 6-7 εκατομμύρια τουρίστες, μιλάμε για πάνω από 10-15 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο κερδίζει η Τουρκία από τους Ρώσους τουρίστες. Άμα η Ρωσία πει, απαγορεύω όπως έκανε μετά το Σουχόι που το κατέριψε η Τουρκία, μόλις πήγε ο Ερντογάν και άρχισε να παίρνει τα μηνύματα από τον τουριστικό τομέα ότι δεν θα ανοίξουμε καν φέτος τα πεντάστερα ξενοδοχεία, ο Ερντογάν γονάτισε το 2016, έγραψε την επιστολή συγγνώμης για πρώτη φορά στην ιστορία του τουρκικού κράτους και έκτοτε άρχισε η κολεγιά της Τουρκίας με την Ρωσία. Τον υποστήριξε και η Ρωσία στο πραξικόπημα φυσικά. Άρα είναι ένα θέμα ο τουρισμός που μπορεί να εκβιάσει η Ρωσία την Τουρκία και τα αγροτικά προϊόντα που εισάγει η Ρωσία από την Τουρκία. Στο ζήτημα της Συρίας, και εκεί θα έχει πρόβλημα η Δύση, γιατί ο κ. Ντάρογλου το έχει πει. Εγώ θα μιλήσω απευθείας με τον Άσαντ, θα στείλω πίσω τους πρόσφυγες. Αυτό γεννά προβλήματα, γιατί η Δύση δεν θέλει τον Άσαντ. Επίσης, αντιμετωπίζουν με προβληματισμό οι Δυτικοί την μαζική μεταφορά των 3,5 εκατομμυρίων από την Τουρκία στην απαγορεύεται, λέει, με βάση το διεθνές δίκαιο. Ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει με τη θέλησή τους. Να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πού είναι το... Φυσικά αυτό θα σημάνει και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Συρία, από 4 περιοχές που ελέγχει. Πάντως και θα έχουμε και... αυτό θα έχει αντίκτυπο και στο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Άλλο φυσικά πρόβλημα είναι η Κύπρος. Εκεί μπορεί να αλλάξει η ρητορική, να είναι πιο ήπιοι, να αποφύγουν τις επιθετικές κινήσεις η νέα κυβέρνηση, αλλά κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι θα εγκαταλείψουν την πολιτική των δύο κρατών, αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Άρα και εκεί θα υπάρχει ένα ζήτημα στις σχέσεις με την Δύση. Συνολικά οι αποκλίσεις στην εξωτερική πολιτική δεν θα εξαφανίζονταν με ενδεχόμενη εκλογή του κ. Ντάρογλου. Από τις περιορισμένες ανταλλαγές μεταξύ των Συμβούλων Εξωτερικής Πολιτικής της Συμμαχίας των 6 και των Δυτικών Θεσμών έχει ήδη προκύψει ένα σημαντικό στοιχείο. Μιλάνε, κάνουν διαβουλεύσεις οι άνθρωποι. Ένας επαγγελματικός και αξιοπρεπής διάλογος θα αποκατασταθεί μεταξύ της Άγκυρας και των πρωτευουσών της Δύσης. Αυτό θα αποτελούσε μεγάλη ανακούφιση για το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, το Λονδίνο, το Παρίσι και την Ουάσιγκτον. Εκτός του τομέα της ασφάλειας, μια άλλη σημαντική βελτίωση θα ήταν σταδιακή επιστροφή σε μια αρχιτεκτονική κράτους δικαίου, καλά καληνύχτα, πιο κοντά στα δυτικά πρότυπα. Θα απελευθερώσουν τον Καβάλα φυσικά, τον Τσελαχαντίν Τεμιρτάς, θα είναι λίγο πιο ανεξάρτητο το δικαστικό σύστημα και θα γυρίσουν στο κοινοβουλευτικό σύστημα από αυτό που έχουν τώρα. Τέλος πάντων, θεωρούν ότι αυτό είναι σημαντικό για την Δύση, θα έχει ωφέλη η Δύση, αλλά δεν θα είναι χωρίς εμπόδια και η επόμενη μέρα. Σημειωτέων ότι στους 6 ανήκει ο Νταβούτογλου,
με το δόγμα στρατηγικό, του στρατηγικού βάθους. Διαβάστε να δείτε τι λέει για μας, για τα Βαλκάνια. Είναι η Αξενέρ, η Γκρίζη Λύκη και ο Καραμολάογλου, ο Ισλαμιστής. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να πούμε ότι ο Σελαγαντίν Ντεμιρτάς αλλά και άλλοι Κούρδοι δημοσιογράφοι από την Ευρώπη κυρίως λένε ότι γνωρίζουμε ότι έστειλε επιτροπή ο Ερντογάν στον έγκλειστο στο φυλακή του Ήμραλι, είναι η ελληνική καλόλιμνο στη θάλασσα του Μαρμαρά, εκεί βρίσκεται από το 1999 έγκλειστος ο Αμπντουλά Ωτσαλάν μετά την παράδοσή του από τις κενιατικές αρχές τους Τούρκους στον Ναϊρόμπι της Κένιας και μετά την συμφωνημένη με τους Δυτικούς και τους Τούρκους μετάβαση του Ωτσαλάν στον Ναϊρόμπι, από εκεί και μετά τον εγκλώβησαν τον άνθρωπο, τον έδωσαν στα χέρια των Τούρκων. Είναι έγκλειστος από το 1999, έχουν υποθεί πολλά. Αυτό που αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος αυτός, παρότι είναι εχμάλωτος, μένει όρθιος, αγωνίζεται για τα δικαιώματα και για το λαό του. Έστειλε λοιπόν εκεί ο Ερντογάν μία επιτροπή για να πάρει μία δήλωση και να επιστρέψουν οι Κούρδοι, τέλος πάντων αυτοί που ψήφισαν, γιατί περίπου το 40% των Κούρδων ψήφισε το ΑΚΕΠΕ, να επιστρέψουν στο ΑΚΕΠΕ. Ο Αμπντουλά Ωτσαλάν είπε όχι και γι' αυτό μόλις είπε όχι, ξεκίνησαν από χθες τις συλλήψεις. 126 τελικά συνελήφθησαν, δικηγόροι, ηθοποιοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Οι δικηγόροι που συνελήφθησαν ήταν αυτοί που είχαν αναλάβει να οργανώσουν την ασφάλεια της κάλπης στα εκλογικά τμήματα για να μην γίνει νοθεία. Και έπιασαν αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως, παρόλα αυτά, διαβάζω ότι το κόμμα των Κούρδων ετοιμάζει 100.000, ακούστε νούμερο, 100.000 εθελοντές οι οποίοι θα επιβλέψουν την καταμέτρηση για να μην γίνουν κλοπές των ψήφων των Κούρδων. Έχω διαβάσει και διάφορα τα ποσοστά που παίρνουν οι Κούρδοι. Ίσως αύριο να μπορέσω και να σας τα πω, να σας βρήκα ένα λογαριασμό ο οποίος λέει στους περισσότερους νομούς πόσους βγάζει, πόσους βουλευτές θα βγάλουν οι Κούρδοι στους περισσότερους νομούς. Λοιπόν, αυτά είπαμε και για αυτό το θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα, είναι ένα άρθρο του Νίκου Μελέτη. Ο Νίκος Μελέτης έγραψε, είπαμε ότι είναι, δεν θα το διαβάσουμε όλο, θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Είναι ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος εκφράζει τις ανησυχίες του για τα ανταλλάγματα και για τα ανταλλάγματα που δόθηκαν στον Ερντογάν για να μας κάνει τη χάρη ο Ερντογάν και να μην πετάνε πάνω από το Αιγαίο, αλλά και το τι υποθηκεύεται με αυτήν την ησυχία που υπάρχει πάνω από το Αιγαίο. Παρεμπιπτόντως, ναι, δεν πετάνε τα τουρκικά αεροπλάνα, δεν πετάνε όμως και τα ελληνικά. Δηλαδή, βασικός στόχος των Τούρκων από τη δεκαετία του 90 ήταν να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με την ελληνική πολεμική αεροπορία στο Αιγαίο. Δηλαδή, ό,τι δικαιώματα έχει να πετάει η ελληνική πολεμική αεροπορία στο Αιγαίο, τα ίδια δικαιώματα να έχουν και οι Τούρκοι. Και τώρα στην ουσία, έστω και δια της απουσίας, δηλαδή τις αποδοχές να μην πετάνε οι Τούρκοι, να μην πετάμε κι εμείς, είναι αυτό ένα δικαίωμα, το εξασφαλίζουν. Δηλαδή εμείς τι κάναμε τώρα, κόψαμε τα τέτοια μας για να μην μπορούμε να πετάμε στο Αιγαίο? Εν πάση περιπτώσει, 2-3 σημεία από το άρθρο του να πούμε. Το ερώτημα είναι με τι αντάλλαγμα από ελληνικής πλευράς επιτεύχθηκε αυτή η αναστολή εχθρικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και η προσωρινή διακοπή της εχθρικής ρητορικής, αν και αυτή υπάρχουν διαλύματα με δηλώσεις του Τσαβούσουλου και του Σοϊλού, που είναι ο Τσαβούσουλου μίλησε ευθέως για τουρκικά νησιά. Εμείς λέμε ότι είναι τουρκικά, οι Έλληνες λένε ότι είναι ελληνικά, θα τα βρούμε λέει στο διάλογο.
Αν λάβουμε ως αφετηρία το γεγονός ότι η ένταση των τελευταίων ετών προήλθε από την αναθεωρητική και διεκδικητική πολιτική της Τουρκίας, τότε είναι προφανές ότι η αποκλιμάκωση έπρεπε να αφορά την ίδια. Η χρονική επέκταση του μορατόριου πραγματοποίησης ασκήσεων στο Αιγαίο, παρά το γεγονός ότι έχει σημαντικά προβληματικά στοιχεία, καθώς αφορά χώρο άσκησης και κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ευαίσθητες περιοχές που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά, και όχι απλώς διεθνή ύδατα όπως είναι για την Τουρκία, είναι θετική εξέλιξη καθώς αποτρέπει την αλληλοεπικάλυψη δεσμευμένων περιοχών για ασκήσεις και τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου και εντάσεων. Όμως από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς προσέφερε η Τουρκία σε αυτή τη συνεννόηση για μείωση της έντασης και τι πρόσφερε η Ελλάδα. Αναφέρεται στις NOTAM και λέει: «Όμως προς το παρόν το μόνο που έχει υπάρξει εκ μέρους της Τουρκίας είναι η διακοπή των διαρκών παράνομων υπερτήσεων ελληνικού εδάφους και η παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου, αν και χρησιμοποιεί συστηματικά και σχεδόν καθημερινά το σύστημα έκδοσης NOTAMS», προσέξτε, δηλαδή ενώ δεν πετάει, τις διεκδικήσεις τις διατηρεί τώρα με το μορατόριο. Για ποια θέματα? Αποστατικοποίηση, μία αναγνώριση του ελληνικού εναέριου χώρου 6 και 10 και τις ελληνικές ζώνες έρευνας και διάσωσης. Δηλαδή τι να το κάνουμε? Επίσης αναφέρεται ο μελέτης και λέει ότι επιτρέψαμε να έρθει ο πρόεδρος της Τουρκικής Βουλής στη Θράκη, έκανε κινήσεις εκεί που δείχνει ότι ήταν ο υπερκυβερνήτης, δηλαδή φωτογραφήθηκε, παρέμβαση στις εκλογές έκανε με υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, σαν να έλεγε στους άλλους ψηφίστε αυτούς, πήγε τους ψευτομουφτίδες, πήγε σε συλλόγους που ονομάζονται τουρκικοί και εμείς. Δηλαδή έκανε στην ουσία και δεν είπε κανένα τίποτα. Σημουδιά. Αυτό πλέον θα το θεωρήσουν και εκτιμένο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον αυτό το παζάρι δεν γίνεται ούτε συνεχίζεται σε σωστή βάση. Έτσι κλείνει. Και η κληρονομιά που μένει στον επόμενο Υπουργό Εξωτερικών, όποιος και αν είναι αυτός, θα είναι βαριά και υποθηκευμένη. Βαριά και υποθηκευμένη. Εντάξει. Πάμε τώρα. Ο Μάριος Ευρυδιάδης ήταν καθηγητής στην Πάντιο, τώρα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επέβλεψε το διδακτορικό του Σταύρου. Εδώ για να το δούμε, να μην το ξεχνάμε. Το διδακτορικό είναι αυτό. Ένα βιβλίο τεράστιο, μια μελέτη 3-4 ετών. Έκανε μελέτη ο Σταύρος και στα αμερικανικά αρχεία και στα ελληνικά και στα τουρκικά, βοήθησα και εγώ εκεί πέρα, και το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Εδώ είναι το DNA της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που οδηγεί σε συνεχείς υποχωρήσεις. Ο επιβλέπων ήταν ο Μάριος Ευρυδιάδης. Ο Μάριος Ευρυδιάδης έχει ένα χαρακτηριστικό, επειδή υπηρέτησε στο γραφείο τύπου της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον και ήταν και καθηγητής στο Χάρβαρντ. Δυνατό μυαλό, ο άνθρωπος αυτός ξέρει απ' έξω και ανακατοτά το σύστημα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και βρήκε στοιχεία για την κρίση με τους πυράβλους που ήταν τους πυράβλους Jupiter που ήταν στην Τουρκία και τότε με την κρίση με τον πόλεμο της Κούβας υποχρεώθηκαν οι Αμερικανοί να τους πάρουν πίσω και έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο. Από το 1963 οι Τούρκοι απαιτούσαν πυρηνικές βόμβες από την Ουάσιγκτον, δηλαδή όταν η Ουάσιγκτον, ο Κένεντι, συμφώνησε με τον Χρουσόφ να πάρει πίσω τους πυράβλους, τότε η Τουρκία είπε και πώς εγώ, με τι θα προστατεύουμε. Και έκανε απίστευτες απαιτήσεις είχε από τους Αμερικανούς, αυτό θα διαβάσουμε μόνο, το άρθρο είναι μεγάλο. Είχε απίστευτες απαιτήσεις, προσέξτε, και είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο η Τουρκία διαπραγματεύεται, προσέξτε. Τι ήθελε η Τουρκία? Στο ζήτημα της ασφάλειας, οι Αμερικανοί είχαν δίκιο. Αλλά οι Τούρκοι μόνο έτσι δεν ήθελαν να το βλέπουν. Και στην αναμεταξύ τους αλληλογραφία και διαπραγματεύσεις έθεσαν θέματα αρχής
πως δηλαδή έγιναν διαπραγματεύσεις πίσω από την πλάτη τους, χωρίς να τους ενημερώσουν δηλαδή, πως διακινδύνευε η ασφάλεια της Τουρκίας, πως η φυσική παρουσία των πυράβλων έστελνε ένα μήνυμα αποτροπής και αξιοπιστίας, αντίθετα με τα υποβρύχια στα βάθη της θάλασσας που κανείς δεν τα έβλεπε. Γιατί τότε είπαν οι Αμερικανοί, παίρνουμε τους Jupiter, αλλά θα έχουμε τους πυράβλους στα υποβρύχια που θα είναι στην Κύπρο. Και οι Τούρκοι είπαν, και ποιος τα βλέπει εκεί, εμείς εδώ τους θέλουμε για αποτροπή, προσέξτε. Η δε ηγεσία του στρατού ένιωθε εκτεθειμένη έναντι των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας και στο έθνος σε ζητήματα αξιοπιστίας και ηθικής. Ακούστε τι μπούρδες έλεγαν. Ήθελαν πράγματα, έτσι. Σε σχετική δε επιστολή του, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Σαντζάρ ζητούσε πυρηνικά όπλα για την αεροπορία. Είχε τα F-100 τότε η Τουρκία. Φέρτε μας, λέει, πυράβλους να έχουμε στα F-100. Προσέξτε τι άλλο ζητούσε. Ναυτική παρουσία στα υποβρύχια Πολάρης με συμμετοχή στην επιλογή στόχων στη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή ήθελε να έχει αξιωματικούς μέσα στα υποβρύχια, τα αμερικάνικα, και στη στοχοποίηση της Σοβιετικής Ένωσης να συμμετέχει και η Τουρκία. Απίστευτα πράγματα σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που κάνουμε εμείς, λέω έτσι. Τρεις μοίρες πολεμικών αεροπλάνων F-4G ζητούσε, φέρτα σε μένα, καθώς επίσης να μην γίνουν περικοπές σε στρατιωτική βοήθεια ύψους 130 εκατομμύρια δολαρίων που είχαν ήδη προγραμματιστεί από την Ουάσιγκτον, που ήταν σχετικές με τους Jupiter. Περιττό να λεχθεί ότι στις διαπραγματεύσεις ο Ινωνού, πρωθυπουργός τότε, και οι διπλωμάτες έπαιζαν τον καλό. Ταυτόχρονα ζητούσαν από τους Αμερικανούς να ανταποκριθούν στα αιτήματα των στρατιωτικών για να διασκεδαστούν οι εύλογες τάχατες ανησυχίες τους. Έπαιζαν τον καλό οι πολιτικοί και οι κακοί ήταν οι στρατιωτικοί. Τελικά, στις 25 Απριλίου του 1963 οι Τούρκοι συμφώνησαν. Η σχετική όμως συμφωνία είναι ακόμα απόρριτη. Έτσι. Πάντως οι Τούρκοι πήραν και 150 εκατομμύρια επιπλέον από ό,τι λέει. Εν πάση περιπτώσει, πήραν και 150 εκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας περισσότερα από όσα περίμεναν. Δηλαδή, είναι ενδιαφέρον, το έχουμε βάλει στο ηφογνώμων μου, το έστειλε ο κύριος καθηγητής. Προτείνω να το διαβάσετε και για τους μελετητές είναι καλό. Πάμε τώρα στο Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μας θέμα, που είναι το σχόλιο του Ντάντο. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο Ντάντο. Έγραψε ένα σχόλιο στο χθεσινό μας, εκεί που λέμε για τον Καραϊσκάκη και τα σχόλια που κάνουμε για τον Καραϊσκάκη. Λέει, έχει κάποιες καλές επισημάνσεις, θα τις διαβάσουμε και θα κάνω και μια άλλη αναφορά. Αυτοί που λένε τις ανοησίες για τη γέννηση του ελληνικού έθνους, όπως ο γνωστός Λιάκος, έχουν άλλο στόχο. Το περιορισμένο ελληνικό έθνος ως μίσθαρνα όργανα ξένων, τον έλεγχο της εξουσίας στην Ελλάδα κλπ. Κανονικά έχουν στήσει έναν ιδεολογικό εμφύλιο συνέχεια του κοινωνικού. Ως ένα σημείο έχουν αιτία όλα αυτά, αφού και η άλλη πλευρά, η δεξιά, δεν φρόντισε να συνάψει ένα ισχυρό συμβόλαιο με την επιστημονική σκέψη. Με άλλα ασχολούνται αυτοί. Αν και τα τελευταία χρόνια από το συντηρητικό χώρο έχουν γίνει κοσμοϊστορικές αλλαγές, ενώ αντίθετα η αριστερά φθήνει. Πλέον είναι ανύπαρκτη μετά το συμβιβασμό της στον κοινωνικό αγώνα της. Πολλοί έγιναν υπάλληλοι του Σόρος και των ΜΚΟ. Οπότε ανέλαβαν να λένε τα ίδια φιλελεύθεροι επίγονοι του Κοραή, γνωστού πράκτορα που μας παρήγγειλε κράτος από τη Γαλλία. Δεν ήλθε να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Είναι όπως οι αντιστασιακοί επιχούντας. Άλλοι έφαγαν ξύλο εξορία και άλλοι κληρονόμησαν την εξουσία, μερικοί μεταλλαγμένοι. Όλοι αυτοί, όπως ο Καλύβας, έχουν μπερδέψει το φάντι με το ρετσινόλαδο. Υπακούουν σε πρόγραμμα εργαστήρια ιστορίας, όχι στη συνείδησή τους, στην ταυτότητά τους. Δεν θα βρουν δουλειά αλλιώς, ιδίως στο εξωτερικό. Σίγουρα οι Έλληνες όταν επαναστάθησαν ήθελαν όλο το Οθωμανικό κράτος, δηλαδή να απελευθερώσουν και την Κωνσταντινούπολη εννοεί. Αφού όλο ήταν δικό τους και δεν ήθελαν να διώξουν μουσουλμάνους, αλλά να πάρουν την εξουσία ή ένα μέρος της να είναι ισότιμη. Μετά επικράτησε η εθνική λύση, το κράτος της Πελοποννήσου, αλλά στήχησε παρά το γεγονός ότι τιμούμε τον μισό ελληνισμό της Μικρασίας. Αν δει κανείς τα κείμενα και τη γραφή των λογίων της προεπαναστατικής περίοδου, ζουν το Βυζάντιο μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Καταρχήν το Βυζάντιο, η Ρωμανία, Ρουμ,
αναγνώρισε την Οθωμανική εξουσία. Κακό παράδειγμα εξελίχθηκε και ο σοβαρός κατά τα άλλα καθηγητής Μαργαρίτης τώρα στο Απιθύτα. Έγραψε βιβλίο για την Επανάσταση στην Πελοπόννησο και νομίζει κανείς ότι διαβάζοντάς το βλέπει σαν Πέκυμπα Μεξικάνους φωνιάδες καταπολιτών ή Αμερικανών να κάνουν τον επαναστάτη για τα λεφτά, οποία ταλαιπωρία. Η λαιλασία ήταν μέρος της μισθοδοσίας των στρατών και των τακτικών τους μέχρι μία εποχή, όπως και η κατάσχεση τροφίμων. Οι Βοσκοί ξέρουν τι τους κοστίζει το πέρασμα στρατιωτών σε όλες τις εποχές. Προφανώς θέλει να αποδείξει την ιδεολογία του, την πάλη των τάξεων. Πάει η παλιά πατριωτική αριστερά. Έσβησε από τους καλαμαράδες της ιστορίας. Η πατριωτική δεξιά ψάχνεται στο μεσοσκόταδο. Λοιπόν, ο Ντάντο το βλέπω ότι σχολιάζει σε γενικές γραμμές. Ιχνηλατεί καλά το πρόβλημα. Όντως απέχουμε πολύ από αυτούς που έκαναν την Επανάσταση. Και ειλικρινά όποτε διαβάζω, είτε ήμουν πρόσφατα στο Μεσολόγγι, όποτε διαβάζω αποσπάσματα από αναφορές των ανθρώπων της εποχής, πραγματικά μένω άναυδος. Πόσο υψηλό ήταν το πατριωτικό τους αίσθημα, πόσο βαθιά Έλληνες ήταν και πόσο έχουμε ξεστρατήσει, είμαστε πραγματικά ένα αποπροσανατολισμένο έθνος, αλήθεια το πιστεύω. Τώρα μην βλέπετε κάποιες νησίδες εδώ και εκεί, είμαστε ένα αποπροσανατολισμένο έθνος. Απόδειξη, σας προτείνω να διαβάσετε το βιβλίο του κυρίου Σταύρου, το άρθρο του κυρίου Σταύρου Αντωνίου στην εφημερίδα Πολίτες της Κύπρου με τίτλο «Η Ανίτα και η ανεύθυνη μαχητικότητα». Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο, διαβάστε το πραγματικά για να δείτε πού έχει καταντήσει το ελληνικό έθνος. Μπαίνει θέμα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του. Καλά κάνει ο κύριος Σταύρος Αντωνίου, αυτά πιστεύει, αυτά λέει, όμως όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν γράφουμε και βάζουμε και την υπογραφή μας, είμαστε υποκείμενοι και στην κριτική. Σας λέω λοιπόν να διαβάσετε και να δείτε, να συγκρίνετε αυτά που είπε ο Ντάντο, αυτά που είπε χθες ο Καραϊσκάκης, με την κατάντια, αυτή είναι η άποψή μου, των Ελλήνων τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, αυτά, καληνύχτα μέχρι αύριο βράδυ. Να είστε όλες και όλοι καλά.